Από τις ιστορίες του Αγίου Πορφυρίου. Το 1945 κάποιος σε ένα χωριό αρρώστησε βαριά και έπρεπε να κατέβει στην Αθήνα. Έπρεπε να πάει άμεσα στους γιατρούς γιατί αλλιώς θα πέθαινε. Πόλεμος ήταν τότε, φτώχεια μεγάλη και αφού δεν είχε τα λεφτά περίμενε να πεθάνει. Ο παπάς του χωριού τον συμπόνεσε και παρακάλεσε τα παιδιά να πουλήσουν το ένα και μοναδικό μουλάρι που είχανε για να πάρουν 2 δεκάρες να τον βοηθήσουν. Έτσι και έγινε. Μετά μάζεψε και ό,τι άλλα λεφτά μπορούσε και του τα έδωσε όλα για να πάει στην Αθήνα να γίνει καλά. Πράγματι, θεραπεύτηκε και γύρισε στο χωριό χαρούμενος. Ο παπάς δεν ζήτησε και δεν πήρε κανένα αντάλλαγμα. Ό,τι έκανε, το έκανε ανιδιοτελώς από αγάπη Χριστού. Ξεκίνησε όμως εμφύλιος πόλεμος και αυτός ο άνθρωπος ανέβηκε στο βουνό μαζί με τους κομμουνιστές. Μία μέρα κατέβηκαν οι κομμουνιστές στο χωριό και τότε αυτός πήγε και βρήκε τον παπά και τον άρπαξε, τον τράβηξε και τον κρέμασε με τα ίδια του τα χέρια. Τόσο μίσος για το μεγαλύτερο ευεργέτη του. Ποιον κρέμασε? Το σωτήρα του. Είδες τη μεγάλη ευχαριστία? Είδες τι κάνει το δαιμόνιο της αθείας? Αυτός ο ιερέας είναι μάρτυρας του Χριστού. Πρόσφερε καθαρή αγάπη και εισέπραξε θανάσιμο μίσος. Μου θύμισε τον Χριστό που ενώ ευεργέτησε επανειλημμένα και τόσο πολύ τους Ιουδαίους, αυτοί τον σταυρώσανε. Έτσι και αυτός ο καλοσυνάτος ιερέας του Χριστού έδωσε απλόχερα την έμπρακτη αγάπη του σε αυτόν τον ξένο άνθρωπο και εκείνος, χωρίς να τον εξαναγκάσει κανείς, του πέρασε τη θηλιά στο λαιμό. Όταν ο παπάς έδινε τα χρήματα, έδινε ζωή στο φωνιά του.